Το κούρεμα των ομολόγων του Αριστεία Λάρισας μειώνει σημαντικά την οικονομική δυνατότητα του φορέα, με συνέπειες στη μεταφορά των μαθητών και στο στέκι που λειτουργούσε στο κέντρο της Λάρισας. Ο Αριστεάς από τις 833.000 ευρώ που διέθετε σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει μείνει τώρα με 254.769 ευρώ. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο στο εξής να μειωθεί ο αριθμός των δρομολογίων με τα οποία μεταφέρονται 30 παιδιά περίπου καθημερινά στο κέντρο προστασίας ατόμων με αναπηρίες στη Γιάννουλη. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές των παιδιών 2 τάξη πιθανότατα και τα υπόλοιπα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τους υπαλλήλους του φορέα. Ωστόσο, από το Σεπτέμβριο είναι πολύ πιθανό να μειωθούν περαιτέρω τα δρομολόγια. Γι' αυτό, μεταξύ των προτάσεων της διοίκησης, είναι τα παιδιά που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές να παραμένουν στο θεραπευτήριο στον Αμπελώνα τις καθημερινές και να πηγαίνουν στις οικογένειές τους τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Εξετάζεται ακόμα η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ωφελούμενοι τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία για τη μετακίνησή τους. Ήδη πάντως, η διοίκηση του φορέα προσπαθεί να βρει λύσεις στο πρόβλημα της χρηματοδότησης. Όταν δεν έχουμε χρήματα για να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, τέλεια των ταξί και των μισθωμένων λεωφορείων, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο και ανοιχτό. Οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να παραμένουν τα παιδιά στο θεραπευτήριο και τάσσονται υπέρ των ανοιχτών δομών. Όσον αφορά στο στέκι που λειτουργούσε στο κέντρο της Λάρισας και στο οποίο οι γονείς μπορούσαν να αφήσουν για λίγες ώρες τα παιδιά τους τα απογεύματα, η κυρία Σακοράφα δηλώνει ότι η διακοπή της λειτουργίας του γίνεται προσωρινά και πιθανότατα το Σεπτέμβριο να επαναλειτουργήσει. Έχουμε 4 συνταξιοδοτήσεις μέσα στο 12 και αρκετά άτομα, περί τα 6 άτομα περίπου από το προσωπικό, είναι σε κανονικές άδειες. Επειδή αναφερόμαστε γυναίκες, θα επιστρέψουν στη δουλειά, εργαζόμενες, μπορεί να επαναλειτουργήσει. Με κάποιους όρους όμως. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε στο κέντρο, γιατί 2 άτομα προσωπικό, όπου δουλεύουν 3-4 ώρες, να πληρώνονται από κανονική μισθοδοσία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντίθετη πάντως γνώμη εκφράζουν οι εργαζόμενοι. Περιουσία του φορέα το διαμέρισμα αυτό. Το αέριο και το ρεύμα, οι ίδιοι γονείς και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι που μεταπληρώνουμε από την τσέπη μας προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα το ότι οι πραγματικές ώρες εργασίας ήταν 6 ώρες, δεν ήταν 2 οι υπάλληλοι που απασχολούνταν εκεί όλο το διάστημα, αλλά τύχαινε βάρδια στον κάθε υπάλληλο μία φορά στις 15 μέρες ή στις 20. Άρα κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν πληρωνόταν για 4 ώρες.